Thessaloniki, home to Pauk, and adopted home to the Greek side's academy graduates, centre-back Konstantinos Kouliarakis and Ioannis Konstantelias. An exciting attacking midfielder, celebrating his 21st birthday. Κούλιε, πού είσαι, ρε μου. Ω, χρόνια πολλά, αυτή είναι για σένα. Ευχαριστώ, φίλε. Τι λέει. Καλά εσύ. Καλά. Κάτσε. Ένα κάτσε. Τι γράφει. Εδώ. Φίλε μου, να τα κατοστήσεις, να είσαι γερός, με υγεία και αγάπη. Ευχαριστώ, ρε. Τι θα κάνεις σήμερα, τι έχει το πρόγραμμα για τα γενέθλιά σου. Σήμερα, φιλαράκι μου, θα πάω να φάω λογικά, τους γονείς μου. Μ' αρέσει βασικά να τρώμε τους γονείς μου, έτσι τα λέμε, τα συζητάμε και είναι ωραία. Αχα. Εσύ, να κάνεις. Καλά, νόμιζα θα με καλέσει τα γενέθλιά σου, αλλά... Ay, δεν είναι κάτι, δεν κάνουμε κάτι πολύ private. Τι όταν... The duo have been key in PAOK's stellar UECL campaign. With the Greek side coming through qualifying before topping their group. Unbeaten with 16 points. Κωνσταντέλια στο πλατέ! Ο μικρός το κάνει! And memories made in academy football have stood the PAOK youngsters in good stead for Europe's highest levels. Αλλά εντάξει, ήταν ωραία αυτά τα τουρνουά όταν ήμασταν μικροί. Παίζαμε, τα απολαμβάναμε. Και είχε και πολλά μάτς μικρά, συνεχόμενα, ναι. Δηλαδή έπαιζες όλη την ώρα. Εντάξει, είναι ωραίες αναμνήσεις. Και, πώς... και τότε έπαιζες και εξάρι. Ποιοτικό εξάρι μου. Ναι, εντάξει. Και πόσο κόφτης, μάλλον... μοίραζες. Πόσο μάλλον τώρα που φτάσαμε στο τέτοιο επίπεδο μαζί. Καλά, ναι, ρε. Να παίζουμε Ευρώπη. Το διασκευάζουμε, βέβαια. Ναι. Να κυνηγάμε τίτλους με την ομάδα που μεγαλώσαμε. Οπότε είναι ωραίο. And the pair's journey from youth ranks represents success for a former PAOK player. Now the club is head of football, Christos Karapidis. Εντάξει, ο είναι δύο ταλαντούχα παιδιά. Αυτό που ξεχωρίσαμε πέρα από το ταλέντο που διακρίναμε μέσα στο γήπεδο, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, ο Γιάννης ένας παίχτης πιο μεσοεπιθετικός, Κούλιε ένας αμυντικός παίχτης. Θα έλεγα ότι μας έκανε μεγάλη εντύπωση η προσωπικότητά τους για την ηλικία τους. Παιδιά σοβαρά, συναισθαλμένα και η προσωπικότητά τους. Κούλι ένα παιδί πολύ σοβαρό, πολύ, θα έλεγα, δουλεύει πάρα πολύ. Ένας δυναμικός αμυντικός, ο οποίος μπορεί να συνδυάσει και την τεχνική για έναν αμυντικό, έχει μια αριστεροπόδαρος, μπορεί να χτίσει, που λέμε, τις επιθέσεις από πίσω. Όσον αφορά τον Γιάννη, σίγουρα ένα παιδί το οποίο νομίζω ότι ο Θεός του έδωσε απλόχερα ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Τον βλέπεις και πραγματικά τον χαίρεσαι, απολαμβάνεις να το βλέπεις αυτό το παιδί να παίζει και ο ίδιος συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Εμείς σαν ομάδα θέλουμε να υπάρχει το ελληνικό στοιχείο. Και καταλαβαίνετε ότι έχοντας παίχτες στην πρώτη ομάδα δεν χρειάζεται πολύ μεγάλος χρόνος προσαρμογής, γιατί τα παιδιά αυτά έχουν ζήσει, έχουν μεγαλώσει μέσα από εμάς, άρα μπορούν να ανταποκριθούν πολύ πιο εύκολα. Ή θα πίστευες αυτό που ζούμε τώρα, ότι θα έρθουν τόσο γρήγορα τα πράγματα? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και από τότε, ρε παιδί μου, περίμενα ότι εσύ πώς θα... Εντάξει, σίγουρα δεν σκεφτόμουν ότι... Οπότε, τώρα που γυρνάω στο παρελθόν, βλέπω ότι πέρασαν πολύ γρήγορα τα χρόνια, αλλά με σωστά βήματα φτάσαμε εδώ και το διασκεδάζουμε ακόμα. Παίζουμε μαζί από μικροί που ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί. Οπότε, είναι ωραίο και αυτό.